Είμαστε εντάξει. Λοιπόν, συλλεγήθηκε χθες 17 Εβδόμου 2014 το πρωί στην Πάτρα από αστυνομικούς υπηρεσίες με τη συνδρομή αστυνομικών της ομάδας Δίας ένας 17χρονος ημεδαπός, ο οποίος διέπρατε ληστείες και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, τις οποίες τελούσε μαζί με άλλους δύο δράστες οι οποίοι αναζητούνται. Για την υπόθεση συνελήφθη και μία 49χρονη ημεδαπή, η οποία ήταν ιδιοκτήτη ενεργειροδανειστηρίου, η οποία έπαιρνε τα κοσμήματα από τον προαναφερόμενο ημεδαπό που σας είπα. Πιο συγκεκριμένα, προχθές 16 Εβδόμου, το απόγευμα, ο 17χρονος συνεργούνταν από κοινού με δύο άτομα, αφαίρεσαν με τη βία από μία 77χρονη ναλυσίδα από το λαιμό με ξαφνικές κινήσεις. Στη συνέχεια, για τον εντοπισμό του δράστη, υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση αστυνομικών της αστυνομικής διεύθυνσης Πατρών και όπως σας είπα, μαζί με την συνεργασία αστυνομικών της ομάδας Δίας, εντοπίστηκε και συνελήφθη. Βέβαια, μας είπε ότι τα κοσμήματα αυτά τα πήγανε σε συγκεκριμένο ενεχειροδανειστήριο. Πήγαμε στο ενεχειροδανειστήριο αυτό, βρήκαμε την αλυσίδα της 77χρονης, καθώς βρήκαμε και την αλυσίδα μίας 68χρονης γυναίκας, την οποία με χρήση βίας, γιατί την ξυλοκόπησαν για προκειμένου να της την αφαιρέσουν από το λαιμό, βρέθηκαν και αυτά στην κατοχή του ενεχειροδανειστήριου. Επίσης, στην κατοχή του ενεχειροδανειστήριου αυτού, βρέθηκε και σημαντικός αριθμός κοσμημάτων, τα οποία είναι αυτά που σας δείχνουμε εδώ στην παρουσίαση, δεν είχαν καταγραφεί στα βιβλία του καταστήματος και αυτά κατασκεύτηκαν ως προϊόντα κλοπής. Επίσης, θέλω να σας πω ότι ο τρόπος δράσης του συγκεκριμένου ημεδαπού ήταν πλησίαζε συνήθως ηλικιωμένες γυναίκες, η επιλογή των ηλικιωμένων γυναικών γινόταν για να είναι πιο περιορισμένη η αντίδρασή τους και με ξαφνικές κινήσεις τους αφαιρούσαν τις αλυσίδες από το λαιμό. Εδώ θέλω να τονίσω κάτι και θα απευθυνθώ περισσότερο στα ενεχειροδανειστήρια. Τα ενεχειροδανειστήρια δεν πρέπει να είναι αποδέχτες οτιδήποτε κλοπημαίο συμβαίνει στην πόλη, όχι μόνο στη δικιά μας, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη. Γιατί αυτές οι δύο σημαντικές επιτυχίες, και λέω σημαντικές, θα σας πω για ποιο λόγο, γιατί φανταστείτε τα κλοπημαία, αυτά τα οποία αν τα ζυγίσετε σε βάρος ως κοσμήματα πλησιάζουν τα 2 κιλά, καταλαβαίνετε τώρα την ποσότητα του χρυσού και λέω επιτυχία ως προς το σημείο των παθόντων, αν φτάσουν και αναγνωριστούν, να πάρουν καθένα τα κοσμήματά του. Και απευθύνομαι πάλι στα ενεχειροδανειστήρια, δεν πρέπει να παραλαμβάνουν κοσμήματα, ειδικά από πιτσιρικάδες, από χρήστες ναρκωτικών ουσιών, από Ρωμά, που εμφανώς φαίνεται ότι είναι προϊόντα κλοπής. Η έλεγχη θα είναι συστηματική και θέλω να πω με πολύ μεγάλη αυστηρότητα ως προς το σημείο αυτό. Δεν θα πρέπει ο κάθε κλέφτης να έχει αποκούμπι το πού θα πάει να διαθέσει τα χρυσαφικά του. Αν κάποιος πάει οποιοδήποτε χρυσαφικό, καλό θα κάνει το ενεχειροδανειστήριο. Το οποιοδήποτε ενεχειροδανειστήριο, δεν αναφέρομαι σε ένα ή σε δύο ή σε πέντε, αλλά σε όλα, θα πρέπει να κάνει πραγματική και έτσι όπως προβλέπεται καταγραφή. Δηλαδή, προσήλθε ο τάδε, μονοματεπώνυμο, αριθμό ταυτότητας, ώστε αν αποδειχθεί ότι είναι προϊόν κλοπής, απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη το ενεχειροδανειστήριο, πλην όμως θα έχουμε τα στοιχεία του ατόμου που τα πήγε για να μπορέσουμε κι εμείς κάποια στιγμή να βρίσκουμε τους δράστες, γιατί να ξέρετε, οι κλοπές έχουν έξαρση στις ηλικιωμένες γυναίκες στον δρόμο. Παίρνουν πάρα πολλά χρυσαφικά, ειδικά νεαρά άτομα, από τις γυναίκες που κυκλοφορούν αμέριμνες. Όλοι αυτοί βέβαια οδηγήθηκαν στην εισαγγελέα πρωτοδικών πατρών, έχει σχηματιστεί δικογραφία. Η μεν πρώτη εγκληματική ομάδα θα παρευρεθεί στον ανακριτή την Δευτέρα το πρωί. Ο δε ημεδαπός με την κάτοχο, με την ιδιοκτήτρια του ενεχειροδανειστήριου, θα πάνε στο μέλλον στον ανακριτή. Και θέλω να ευχαριστήσω εδώ για την συστηματική δουλειά και τον κύριο Δελιμάρη, τον αστυνόμο, και όλα τα παιδιά που υπηρετούν στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πατρών, γιατί όλες αυτές οι δουλειές θέλουν συστηματική δραστηριότητα, δράση, εχεμήθεια και όλο αυτό το υλικό για να έρθει μπροστά σας είναι επίπονο ως εργασία για εμάς για να έχουμε αυτό το θετικό αποτέλεσμα. Και θέλω να τους ευχαριστήσω από το βάθος της καρδιάς μου. Θερμά.